Με το νέο λαϊκό μέτωπο, τον μεγάλο νικητή των γαλλικών εκλογών, το ερώτημα τώρα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, η αριστερή συμμαχία του νέου λαϊκού μετώπου κέρδισε 182 έδρες στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Όμως για την απόλυτη πλειοψηφία των 577 έδρων απαιτούνται 289 έδρες. Ο κεντρός συνασπισμός του Μακρόν ήρθε δεύτερος με 168 έδρες και η εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν θα έχει 143 έδρες. Με το Γαλλικό Κοινοβούλιο κατακερματισμένο, η μεγάλη πρόκληση των επόμενων ημερών είναι η συμφωνία των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων στο πρόσωπο του νέου Πρωθυπουργού. Ο Πρόεδρος πρέπει να αποδεχθεί αυτή την ήττα χωρίς να επιχειρήσει να την παρακάμψει με οποιοδήποτε τρόπο. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να φύγει. Δεν έλαβε ποτέ την εμπιστοσύνη της Εθνοσυνέλευσης. Πραγματοποίησε μία προεκλογική εκστρατεία που οδήγησε στην ήττα και έλαβε μία μαζική λαϊκή ψήφο δυσπιστίας. Η Εθνική Συσπήρωση έκανε λόγο για συμμαχία της ατιμίας με βασικό υπαίτιο των Μακρόν. Τον αρνούμαστε σε εκατομμύρια Γάλλους να δουν τις ιδέες τους να έρχονται στην εξουσία δεν θα είναι ποτέ βιώσιμο πεπρωμένο για τη Γαλλία. Απόψε, έχοντας σκόπιμα παραλύσει τους θεσμούς μας, ο Εμμανουέλ Μακρόν απλώς έσπρωξε τη χώρα προς την αβεβαιότητα και την αστάθεια. Ο Πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ ανακοίνωσε την παραίτησή του παραδεχόμενος την ήττα του κόμματός του. Από την πλευρά του, το νέο λαϊκό μέτωπο δεν έχει παρουσιάσει κοινό υποψήφιο και οι διαπραγματεύσεις αναμένονται δύσκολες. Οι επιλογές του Μακρόν τώρα είναι η αναζήτηση μιας συμφωνίας με τη μετριοπαθή αριστερά για τη δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού ή μια κυβέρνηση εμπειρογνωμόνων, που δεν συνδέονται με πολιτικά κόμματα ώστε να γίνει διαχείριση της καθημερινότητας. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου δήλωσε ότι θα περιμένει να σχηματιστεί η νέα Εθνοσυνέλευση προτού λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις. Παρά το αποτέλεσμα έκπληξη για την Εθνική Συσπήρωση στο δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών, οι ηγέτες του κόμματος αρνούνται να το χαρακτηρίσουν ήττα. Σύμφωνα με τη Μαρί Λεπέν, πρόκειται μόνο για μία αναβαλλόμενη νίκη, υποστηρίζοντας ότι η Εθνική Συσπήρωση θα έχει μία σταθερή ευκαιρία νίκης στις επόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027. Sofia Katsenkova, reporting from Paris for Euronews.